Δημήτρη, θες να κλείσει την κάμερα? Καλησπέρα, παιδιά. Τι είναι? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα παίζουμε Call of Duty πολύ καλά. Γεια σας και από μένα. Θα έχει το κανάλι μου στην περιγραφή, ο Tryhard Gym. YT, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Άμπους λέγεται το παιχνίδι. Άμπους λέγεται η πίστα. Δημήτρη. Ναι. Μπιπ. Αυτή είναι η πίστα, ναι. Όσοι δεν καταλάβατε, θα δείτε στην πορεία. Είναι η αγαπημένη μου πίστα, παιδιά. Τον Ξουλουμπού τον ξέρω από κοντά. Πάμε. Οπότε πάμε εδώ. Έλα ρε. Κατά λάθος το έκανα, Τι έκανες? Έριξες μου grenade κατά λάθος, πήγα να αλλάξω όπλο. Μπράβο. Με το Δέλτα αλλάζεις όπλο, Μπράβο ρε, το θυμάσαι. Ναι. Το παλιόπεδο ρε, το θυμάται. Εσύ μου το έχεις πει. Και το θυμάσαι και δεν το θυμάμαι εγώ. Καμέρα. Ναι. Θα τα μπέρεψες με το Fortnite. Μπορεί, ναι. Α, κοίτα, Μίτσο, κοίτα. Τους ξεφτύλισες. Φίλε, πόσο μόνο του οδηγάει τα μάξι. Μου τους έχω σκοτώσει τους οδηγούς. Παιδιά, είναι μια πίστα που το κάνεις Forza Horizon το παιχνίδι. Πάμε. Όχι ρε φίλε, πεθάνα. Πεθάνα. Αιωνία σου είναι. Ωρε φίλε. Γεια σας και πάλι. Τι λες ρε, πότε σκότωσα εγώ φίλο? Μόλις τώρα. Ούτε καν. Γεια σας, τα έβγαλε. Μπρομ. Ω, MP40. MP40. Φέρτε το SVT να με πειράζει. Είναι SVT με πάγιο, ναι. Ωραία. Κάτσε λίγο. Θα σκοβώ. Δημήτρη, παίζω Call of Duty με ρόνυχτα. Κοιτάρα, πείσαι το καλό σου. Για πες μου, με ακούς. Τι. Με ακούς τώρα. Πού, καθαρότατα. Η τσίφια ράπτε. Ναι, γιο. Τέλειο. Κάτσε ρε, να πάω να βγάλω εγώ το πιο ζωστικό στον διάδρομο. Πού είναι το άλλο ξυπλωτό? Χρήστο, ήταν το αλεξίπλωτο τώρα μπροστά μου και δεν το έβλεπα. Όπως κι εγώ. Κι εγώ το παθαίνω. Γεια σου. Έχει MG34 ρε. Ωραία. Έχει MG34. Θυμάσαι το MG. Έλα αυτή να το πάρεσε. Ωραία. Τι λες ρε Ζασμόν, εγώ θέλω Medkit, είσαι σοβαρός. Ρε που έχω μπλέξει σήμερα. Άνοιξε την πόρτα ρε Πέρσον, άιντε να πούμε, άιντε. Να ξέρεις, δεν θα μιλάω για λίγο. Ναι, εντάξει δεν πια. Παιδιά, τώρα το σκέφτηκα. Άμα θέλετε, καλό θα ήτανε
μέσω του YouTube να κάνετε zoom, διότι παίζει να βλέπετε σε καλή οθόνη τον Δημήτρη και όχι το περιεχόμενο. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να ζουμάρετε το βίντεο, διότι δεν υπάρχει λόγος να κάνω μοντάζ για αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Οπότε άμα θέλετε, κάντε μια μεγέντυνση. Και πιστέψτε με τα pixel δεν θα αλλάξουν τα γραφικά της οθόνης, τέλος πάντων, πώς λέγονται αυτά. Δεν θα αλλάξουν, ίδια θα είναι. Μην αγχώνεστε. Απλά άμα θέλετε ζουμάρετε το για να το δείτε καλύτερα, για να μην βλέπετε το skin του Δημήτρη. Πάλι το παθαυτό ρε! Έλα, φάει με, δεν έχει νόημα. Έλα. Ωραία παιδιά. Χρήστο το Σάββατο θα γίνει πανηγύρι. Παιδιά, θέλετε να πάμε να δούμε το Στούκας πως είναι από μέσα. Όντως θα το δω κι εγώ. Έλα Δημήτρη, κοίτα, θα κάνουμε παρκούρ τώρα. Άνοιξε την κάμερα. Αβασικά, μην την ανοίγεις. Απαγορεύεται. Για να το δούμε από μέσα. Ούχ, τη θυμάμαι αυτή την αποστολή. Βλέπεις, κάνω παρκούρ τώρα. Όχι μόνο ο Δημήτρης και εσείς, παιδιά, είναι ωραίο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, να το Στούκας πως είναι από μέσα. Ω, ναι, το θυμάμαι. Να το, και πίσω είναι το MG34. Ωραία. Κάναμε και το κουτάκι. Λουκαγκό. Και τώρα we have to go because Nazis τι θα μας κάνουνε, σιγά μην μας κάνουν τίποτα, εμείς θα τους κάνουμε. Πρέπει να σκοτώσω το κομμάντερ. Θα τον ακολουθήσω. Χρήστο! Γεια Χρήστο! Έλα. Εμείς εδώ στο αεροδρόμιο έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Θα σου πω μετά. Ρε φίλε, το μεταξύ ο Ζάσμανο, μου αρέσει που φωνάζει ρε φίλε, έλεος. Λοιπόν, πάω να πάρω το MP40, διότι δεν θα τη βγάλω. Χρήστο! Χρήστο! Έλα. Ευχαριστώ για το Αλεξίπτωτο. Α, παρακαλώ. Βασικά θα πάρουμε Καρέλ. Περίμενε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα τι να πάρω, ρε φίλε. Λες να πάρω MP40 που είναι και αυτόματο ή να πάρω Καρέλ αυτό που είναι δυνατό. Θα μας πει ο Δημήτρης. Τι να πάρω, Δημήτρη. Για πες μου τι όπλα έχεις. Καρέλ 98 ή MP40. Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Εσύ τι θες? Σε ποιες πιο πολλές σφαίρες? Πες μου απλά εσύ σαν όπλο ποιο θες. Πάρε, μπορείς να τα έχεις και τα δύο. Και τα δύο χρειάζομαι το suppress pistol για να μπορώ να πολεμήσω κρυφά τους άλλους. Τότε πέτα το MP40 και πάρε το sniper. Το Karen, όχι, δεν το θέλω το sniper. Βασικά, ναι, έχει αλλού σνάιπερ, δεν χρειάζεται. Να πάρω MP40 ή K98. K98. Okay. Επειδή έχει και το suppress το pistol, μπορεί να πυροβολήσει κατά κάποιο τρόπο μακριά. Όχι, έχω άλλο σνάιπερ που είναι στην ταράτσα. Α, τότε πάρω το MP40. Ωραία, φεύγουμε, παιδιά. Ωραία.
Ω, παιδιά, τα καταφέραμε. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε τη σκάλα. Ωραία. Ναι, ρε φίλε, τα καταφέραμε. Ωραία. Να, ορίστε, Δημήτρη. Τσέχαρε, και εδώ έχει κάνει 98 σνάιπερ. Γι' αυτό το είπα. Ότι έχουμε και δεύτερο σνάιπερ, δεν υπάρχει λόγος. Ε, Δημήτρη, έλα να δεις τον μπιπ. Λοιπόν, κάντο! Τσικ! Κάτσε μία. Δώθηκα, μαράτον! Μου δεν έχει σημασία, απλά λέω κάποιες γερμανικές εκφράσεις από το Call of Duty. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ γρήγορος, χωρίς να το παίρνω αυτό. Σνάιπ! Φύγες. Οπότε πρέπει να πάρουμε δύο χετσουτίδια ούτως ή άλλως. Δηλαδή αν δεν τα πάρουμε θα είμαστε άτυχοι. Ωραία, το ένα πάει. Οπότε πρέπει να αξιοποιήσουμε καλά τη σφαίρα εδώ πέρα. Ναι, ωραία, τα καταφέραμε. Άρε Δημήτρη, πόσο καιρό έχεις να τα ακούσεις αυτό το μπαμ. Το μπιπ, συγγνώμη. Ωραία. Παιδιά, την κάνουμε. Γεμίζουμε το όπλο. Παίρνουμε και λίγες σφαιρούλες, διότι θα μας χρειαστούν. Και φεύγουμε. Ω, έφαγα φόλ. Την ίδια στιγμή που έκανα... Φέρε ζάζ. Την ίδια στιγμή που ξόδεψα το κίτ μου, θα μου δώσει ζάζ. Thanks. Ωραία. Παιδιά, τώρα συνεχίζουμε. Ωραία και καλά. Τριλαλά. Ωραία. Έλα, μη μου κάνεις τη ζωή δύσκολη. Κάτσε, βγάλω μου το... Α, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τι έγινε, ρε. Καλό σας. Πού είναι, ρε. Α, αυτός είναι. Δεν νομίζω. Όντως, αυτός είναι. Όντως. Δημήτρη, εσύ τι κάνεις ακριβώς τώρα. Δημήτρη. Ο Δημήτρης δεν ξέρουμε... Καλά, εσύ. Κατά πόσο... Α, εντάξει. Λοιπόν, πάω να πάρω κι άλλες σφαίρες. Δεν θα μου χρειαστούν. Ο Λούγκερ! Απλά θα έχει πάρα... Ω, κάτσε, όχι. Αφού εδώ κοντά έχουμε reload. Κάτσε, πού είναι το Λούγκερ. Να το. Κάτσε να... Το λατρεύω το Λούγκερ. Δημήτρη, βρήκα Λούγκερ. Δημήτρη. Δημήτρη. Ρε Δημήτρη! Οκ, τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε, παιδιά, το παιχνίδι. Ο Δημήτρης παίζει, κάνει κάποια διαλυματάκια. Μου σπάσει τα νεύρα, οι παλιοναζίδες. B-Wait, έλα. Πάμε να το γεμίσουμε, διότι το θέλω το Λούγκερ. Το θέλω το Λούγκερ, πραγματικά.
Ναι. Παιδιά, επίσης, να σας θυμίσω να ξανακάνετε Zoom. Πάει. Έχουμε ενισχύει την reportment. Βέγω. Μπορεί να πάμε άλλο τώρα. Θα λέγαμε. Κοίτα, ρε, το πώς πέθανα έτσι δεν περιγράφεται. Ωραία παιδιά, μπήκαμε μέσα, έχει κάποιους μαζί έξω, ακόμα κάθονται για κάποιο λόγο, δηλαδή αυτοί να φύγουνε. Λοιπόν, πάμε. Άντε, γεια σου. Πού είσαι, σας ελάβω. Ευχαριστώ. Εντάξει, πήγε αυτό ούτε που ξέρω. Δημήτρη, μας λαμβάνεις τώρα. Ο Δημήτρης δεν μας λαμβάνει. Εγώ δεν θα σου μιλάω για λίγο, να ξέρεις, οκ, οκ. Πάρα λίγο να σκότωσε το δικό μας. Ωραία, παιδιά, βγήκε το King Tiger, οπότε αφήνουμε τώρα το MP40 και καθόμαστε. Ωραία, εντάξει. Χαλαρά, έλα, ρίξε. Ωραία, εντάξει. Χαμηλώνω λίγο φωνή, διότι είναι μεσημέρι, αλλά το ξέρω ότι δεν είναι καλή ποιότητα του ήχου, αλλά εντάξει, είδα και από τα άλλα βίντεο, αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλλά είναι και μεσημέρι. Ούτως ή άλλως, τώρα θα πάρουμε μόνο ένα τζιπ και θα ακολουθούμε τον τέτοιον, τον Ζάσμαν, νομίζοντας ότι θα τον ελευθερώσουμε ούτε καν. Θα πάει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, Call of Duty να περιμένετε κάθε Παρασκευή κατά τις 6, θα τα κάνω εγώ, κατά τις 8 θα ανεβαίνουνε. Οπότε ναι. Κάθομαι να καθίσω τώρα, να παίξουμε Forza Horizon. Πήγαμε, έλα. Έλα ρε. Πάμε για Forza. Πού πήγαινε πριν πίστα. Οπα, κόρτσα, τσιγκρατατα. Τσιγκρατε, αυτή την πίστα την έχω παίξει. Χρήστο. Σωρί καλή βάλη. Ωπα ρε, ηρέμησε. Όπα, τι είναι αυτό, ρε, τρελή. Μπέντα. Ωραία, θα μπούμε το καφέ. Χρήστο. Ναι. Εντάξει, μ' ακούς. Πάμε να πάρουμε το Λούγκερ. Thank you.
Έφυγε. Ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν ουσιαστικά. Ωραία. Τέλος. Ωραία. Ουσιαστικά, παιδιά... Κάντε όλοι subscribe στον Tryhard Gym, στον Tryhard Tolles YT και στον Tito 96. Έξι, ναι. Άμα θέλετε, παιδιά, κάντε μου και ένα subscribe στο παλιό μου το κανάλι Tito 96 XLB, το οποίο δυστυχώς μου χάλασε το tablet και τώρα πλέον ο Ξουλουμπού αρχίζει από την αρχή με 5 subscribers και ελπίζω να τους περάσουμε τους 20 από τους προηγούμενους. Αφήστε μου, παιδιά, το λάπτοπ έχει πολύ καλύτερη κάμερα. Δηλαδή το tablet πιάνε 480, το λάπτοπ πιάνε 780. Τρελή διαφορά. Ωραία, παιδιά, εμείς ουσιαστικά θα δούμε αυτό που θα γίνει με το Jasmine και θα το κλείσω, διότι και πρέπει να φάω και έχω κουραστεί μετά από σχολείο και ήθελα να μιλήσω και λίγο με τον Τζίμι Κολοβό. Και γενικά από χθες ετοιμάζω βίντεο και εντάξει. Μπρα. Τι είναι ο Τζιους. Τι είναι αυτό. Μετακίνησες καθόλου το κρεβάτι. Τι φάση ρε φίλε. Ε. Εν τω μεταξύ παιδιά. Τώρα ακόμα. Piece of shit. Ένα κομμάτι σκάκα. Ωραία. Μ' αρέσει που εξακολουθεί να τον βρίζει. Σάι τιμιά. Πώς. Εν τω μεταξύ, μαθαίνουμε και γερμανικά. Το γαμότο είναι φακινό. Τέλειο. Α, τέλεια. Λοιπόν, βάλανε το ζάρι στο φρενάκι, πάμε στο φρενάκι και θα πάει βόλτα. Ωραία. Τώρα είμαστε σε ένα νοσοκομείο των Αρδενών. Αυτά, παιδιά. Όσοι θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο από εμένα με Call of Duty World War 2, μπορείτε να μου κάνετε ένα subscribe. Και φυσικά για να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο πότε θα γίνονται, πατήστε και το κουμπί το οποίο δείχνει μία καμπανούλα και θα έχετε ειδοποιηθεί στο πότε θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Από μένα, παιδιά, από τον Τζιμ Κολοβό, γεια! Έχεις και εσύ ένα γεια. Α, καλά. Τέλος πάντων.